απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2 στη Σύρο το 3-on-3 του Γιώργου Πρίντεζη με τη συμμετοχή πολύ μεγάλων αστεριών του μπάσκετ. Είμαστε έτοιμοι για τον πρώτο διαγωνισμό της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι για τον διαγωνισμό. Σταύρος Στοής, οπτικά Freeborn Coopers, με τους δύο φίλους μας που είναι εδώ από τη Σύρο, ο Μάρκος Χαλκιόπουλος και ο Δημήτρης Μπουζάκης που κέρδισαν στους διαγωνισμούς κατηγοριών. Δύο παιδιά από τη Σύρο. Μάρκος Χαλκιόπουλος, Δημήτρης Μπουζάκης, δύο παιδιά από τη Σύρο που κέρδισαν στους διαγωνισμούς των προηγούμενων ημερών στα σούτ τριών πόντων. Θα παίξουν απέναντι σε επαγγελματίες παίκτες. Κώστας Βασιλιάδης. 40 δευτερόλεπτα, ένας κλασικός σουτέρ. Ο Γιάννης Αθηναίου. Ο Γιάννης Μπουρούσης. Πρέπει να το αλλάξουμε εκεί. Το κάνουμε 40. Και θα δούμε πόσοι ακόμη θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό. Σωστά. Λοιπόν, Μίλαν. Κύριε Τόμιτς, είσαστε στο διαγωνισμό τριών πόντων. Να και η πρόσκληση που γίνεται στον αέρα. Ο Μίλαν Τόμιτς σηκώθηκε για να πάει να αλλάξει, επειδή ήταν ιδρωμένος, και να επιστρέψει εδώ στο σχολιασμό μαζί μας, αλλά δέχεται πρόσκληση στον αέρα ξαφνικά για να λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Τότε το ζήτημα τίθεται σε ψηφοφορία από το κοινό και είναι υποχρεωμένος να λάβει μέρος και να ξεκινήσει και πρώτος μάλιστα. Αυτό του ζήτησε ο Μάικ Φουντεδάκης, ο παρουσιαστής του 3-on-3. Κώστας Βασιλιάδης. Αρνήθηκε ο Μίλαν γιατί λέει έχει αέρα αυτή την ώρα και δεν μπορεί να ξεκινήσει πρώτος. Να δούμε αν θα λάβει μέρος στη συνέχεια. Ο πρώτος λοιπόν που ξεκινάει είναι ο Κώστας Βασιλιάδης. Χειροκροτήματα από τον κόσμο. Ανταποδίδει ο ίδιος. Στο τόλμημα του Γιώργου Βρίτεζη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. 40 δευτερόλεπτα, χρόνος, μουσική, τηλεόραση, εμείς. Μπάλα επάνω, κύριε Κώστα. Ευχαριστώ. Ένα. 2-3, πάμε! Από τον ΠΑΟΚ, έπειτα από μια μικρή μουσική, ισπανική παρένθεση, μέσα. Στην ΑΕΚ. Πιο δυνατά, 2! Ευστόχησε σε 2 σούτ από τον πρώτο σταθμό. 3 έχει, 3 έχει. Ευστόχησε άλλη μια φορά από την κορφή της επίθεσης. Έχει ευστοχήσει σε 3 σούτ. 4. Έχει 15 δευτερόλεπτα ακόμη. Με 4 ο Κώστας. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. 5. Και το τελευταίο σουτ είναι εύστοχο. 6 τρίποντα από τον Κώστα Βασιλιάδη. Ωραία. Πάμε λίγο πιο χαμηλά τη μουσική τώρα. Πάμε λίγο πιο χαμηλά. 40 δευτερόλεπτα για τον Γιάννη Μπουρούση. λοιπόν για τον κάθε παίκτη. Οι παλιέρες φορτώνονται ώστε οι αθλητές μας να κάνουν και δεύτερο και αν προλάβουν και τρίτο γύρο. Με 6 πόντους ο Κώστας Βασιλιάδης. Περίμενε Γιάννη. Παρακαλώ πολύ γραμματείς μας να βάζουν τους πόντους να τους βλέπουμε όλοι. 6 εύστοχα τρίποντα από τον Κώστα Βασιλιάδη και έτοιμος να ξεκινήσει τη δική του προσπάθεια ο Γιάννης Μπουρούσης. Γιάννης Μπουρούσης. 1. 2. Φορτώστε μπάλες. 40 δευτερόλεπτα για τον καθένα. Από το δεύτερο σταθμό δεν έβαλε σουτ. Έχει μείνει στα 2, συνεχίζει. Έχει χρόνο. 3. 4. Προλαβαίνει. Έχει 10 δευτερόλεπτα ακόμα. 5 τώρα, 4, 5, τελευταίο σουτ, 5, ένα ακόμη δεν θα ισοφαρίσει το Βασιλιάδη, 5 εύστοχα τρίποντα από τον Γιάννη Μπουρούση, 6 για το Βασιλιάδη. Και θα περάσουμε σε έναν από τους δύο που κέρδισαν τη συμμετοχή τους. Αυτές ήταν οι προσπάθειες μέσα, των δύο επαγγελματιών. Μάντζαρης Μπουρούσης Παπα-Νικολάου, χαμογελαστή. Ο του, από το διαγωνισμό.
των τελικών. 1, 2, 3, πάμε! Ένας παλέμαχος καλαθοσφαιριστής, γιατί υπήρχαν και αγώνες παλεμάχων στο 3-on-3 τις προηγούμενες μέρες, λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. Πάμε, πάμε. Και μην ξεχνάτε ότι ακολουθεί στο επόμενο break ο μεγάλος διαγωνισμός του Κρυφτσού. Το πρώτο του εύστοχο τρίποντο. Το πρώτο καλάθι του Δημήτρη. Το δεύτερο. Δεύτερο. Σουτάρει με ένα ξεχωριστό τρόπο. Σημασία βεβαίως έχει συμμετοχή, είπαμε. Τέλειωσε ο χρόνος με δύο εύστοχα τρίποντα. Και θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Παπα-Νικολάου. Και τώρα η σειρά του Κώστα Παπα-Νικολάου. Λόγω του τραυματισμού του θέλει μερικές μέρες ακόμα για να είναι απολύτως καλά. Δεν παίρνει μέρος στους αγώνες. Θα πάρει μέρος όμως στο διαγωνισμό των τρυπώντων. Θυμίζουμε 6 τρίποντα νωρίτερα ο Κώστας Βασιλιάδης, 5 ο Γιάννης Μπουρούσης. Δείχνει τον Βασιλιάδη. Για να δούμε αν θα τον περάσει, που έχει 6. Το πρώτο του εύστοχο τώρα. Από το δεύτερο σταθμό δεν ευστόχησε σε καμία προσπάθεια. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι. Θα σουτάρει μία μπάλα παραπάνω γιατί πήρε ο ίδιος το rebound. Μπορείτε μέσα στο τηλεοπτικό δίωρο να στείλετε μήνυμα στο 1256 για όσους είναι κάτοχοι συμβολέου Κοσμοτέ, ειδικά εδώ στη Σύρο. Τέλος χρόνου για τον Παπα-Νικολά, μόνο ένα εύστοχο τρίποντο. Αλλά παίρνει το χειροκρότημα, μόνο και μόνο γιατί έλαβε μέρος. Λοιπόν, πώς βρισκόμαστε στην βαθμολογία, πρώτος ποιος είναι μέχρι τώρα? Βασιλιάδης. Εδώ. Ο οποίος κινδυνεύει από τον Γιάννη. Εγώ λέω ο Παπα-Νικολά είμαι πρώτος, ο Βασιλιάδης είναι όμως. Κάτι εδώ με τα 6 τρίποντα. Δεύτερος είναι ο Μπουρούσης με τα 5 δικά του. Γιάννης Αθηναίου. Ο Αθηναίου θα ξεκινήσει και αυτό στην προσπάθειά του. Και οι δύο πρώτοι θα παίξουν τον τελικό γύρο σε λίγο. Έχει καλό τρίποντο ο Αθηναίου. Μηδέν στα τρία όμως. Πρώτο του εύστοχο τρίποντο. Με 20 δευτερόλεπτα. Πάμε, Γιάννη μου. Φορτώσε τις βαλιέρες. Πάει σε έναν ακόμη σταθμό. 2 εύστοχα τρίποντα, αλλά έχει μόλις 6 δευτερόλεπτα ακόμη. 3, τρίτο, 4, τέταρτο, 5, πέμπτο, δεν προλαβαίνει. 5. Έβαλε 5. Και είναι στη δεύτερη θέση μαζί με τον Μπουρούση. Να δούμε τι θα είναι στο τελικό. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Δημήτρης Μουζάκης, ένας από τους νικητές των προηγούμενων ημερών. Στο πρώτο του εύστοχο σου τριών πόντων, 2 στα 2. Έχει ακόμη 15 δευτερόλεπτα. 3. Από αυτή τη θέση είναι εύστοχος. Και τα 3 του εύστοχα τρίποντα ήταν την κορφή. Τελευταίο σουτ. 4 εύστοχα τρίποντα είναι στην τρίτη θέση. Θα περάσουμε στο τελικό με Γιάννη Μπουρούση, Γιάννη Αθηναίου και τον Κώστα Βασιλιάδη. Γιάννης Μπουρούσης, πάμε. Διπλή ισοβαθμία και έτσι είναι 3 στο τελικό. Ο Βασιλιάδης με τα 6 εύστοχα από τον πρώτο γύρο. Και ο Μπουρούσης με τον Αθηναίο που είχαν από 5. Πάμε. Θα συνεχίσουν στον τελικό. Μπουρούσης εύστοχος στο πρώτο σουτ από τον πρώτο σταθμό. 2, 3, έβαλε 2 μπάλες από την κορυφή, έχει 3 τρίποντα συνολικά μέχρι στιγμής. 4,
Συνεχίζει, έχει χρόνο, 15 δευτερόλεπτα ακόμα. 5. Έχει ακόμη 8 δευτερόλεπτα. 6. Και θα τελειώσει με 6. Εύστοχα σου τριών πόντων. Είχε βάλει 5 στον πρώτο γύρο, βάζει 6 τώρα στον τελικό. Ο Γιάννης Αθηναίου δεύτερος σε αυτό το γύρο. Ο Βασιλιάδης θα εκτελέσει τελευταίος, που ήταν πρώτος στον πρώτο γύρο με τα 6 τρίποντα. Καλό ξεκίνημα τώρα για τον Αθηναίου με 3 στα 3. 4 στα 4. 5 στα 5. Το πρώτο του άστοχο στον τελικό γύρο. Έχει 5 στα 6. 5, πάμε Γιάννη. Μένει στα 5. Συνεχίζει. Έχει 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Έχει μείνει στα 5 εύστοχα τρίποντα. Έχει 6 τρίποντα. Έχει 10 δευτερόλεπτα ακόμα. 7. Περνάει το Μπουρούσι. 8. 9. 9. Για να δούμε. Θα είναι αυτός ο νικητής στα τρίποντα. Δεν έχει πει τον τελευταίο λόγο, την τελευταία κουβέντα. Ο Κώστας Βασιλιάδης. Θα κάτσεις ή θα χάσεις. Α, θα χάσεις. Εγώ λέω ότι θα κερδίσεις. Γιατί. Ο Αθηναίου έχει 9 εύστοχα στον τελικό. Πρόγνωση. Okay. 1, 2, 3, πάμε! Και αρχίζει ο Βασιλιάδης. 40 δευτερόλεπτα έχει στη διάθεσή του. 1 στα 3 πρώτα σουτ. 1. Ήταν άστοχος από την κορυφή. Έχει μείνει πίσω. Με ταμπλό προσπάθησε τώρα, στόχισε. 2. 3. Έχει χρόνο, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Αλλά τώρα δεν προλαβαίνει πλέον να φτάσει τον Αθηναίου. 4. Και το τελευταίο σουτ από την κορυφή της ρακέτας. 5ο εύστοχο τρίποντο. Ο μεγάλος νικητής είναι ο Γιάννης Αθηναίου, που στο τελικό έβαλε 9 τρίποντα. Παρακαλώ πολύ, συνεχίζουμε τους αγώνες μας, έξω οι μπαλιέρες. Βρήκαμε τον νικητή των τριπόντων. Αλλά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα είναι στο διαγωνισμό των δεξιοτήτων που θα ακολουθήσει. Ενώ βεβαίως ταυτόχρονα θα έχουμε, ενώ βλέπετε και το Σπανούλι με τους τρεις γιους του, μαζί και ο Αγραβάνης, όλη η οικογένεια εδώ.